Το ότι υπάρχει οργανωμένο και δεχτές έγκλημα είναι γεγονός. Και η αντιμετώπιση του είναι πολύπλευρη, κατά τη γνώμη μας. Το πρώτο ζήτημα είναι σε σχέση με την αστυνομία. Όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα έχουν ενισχύσει τον κατασταλτικό χαρακτήρα της αστυνομίας απέναντι στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στους μαθητές, πανεπιστημιακή αστυνομία τώρα, και δεν έχουν φροντίσει να αλλάξουν αυτόν τον προσανατολισμό και να ενισχύσουν αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την προστασία της ζωής και της περιουσίας των ανθρώπων. Άρα λοιπόν ένα ζήτημα είναι αυτό, κατά τη γνώμη μας πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να τονιστεί. Ένα δεύτερο ζήτημα, σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζονται αυτοί οι οποίοι προκαλούν αυτά τα εγκλήματα, τα ιδεχτή εγκλήματα, κατά τη γνώμη μας πρέπει να γίνει μια πιο ολοκληρωμένη συζήτηση. Η αλλαγή του ποινικού κώδικα που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε αντιδραστική κατεύθυνση, σχετιζόταν με τις συνολικότερες αντιδραστικές αλλαγές στα επίπεδο της δικαιοσύνης, και επί της ουσίας πρέπει να κουβεντιάσουμε πρώτον το σοφρονιστικό σύστημα στο σύνολό του και ταυτόχρονα στα πλαίσια αυτά να δούμε και τον ποινικό κώδικα. Διαφορετικά, άμα κάνουμε αποσπασματικές συζητήσεις, θα οδηγηθούμε σε τέτοιου είδους καταστάσεις οι οποίες είναι εκτροματικές, κατά τη γνώμη του ΚΚΚ. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι όμως, κύριε Καθασόπουλε. Γιατί αυτή τη στιγμή το σοφρονιστικό σύστημα, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά από τα διάφορα ρεπορτάζ που γίνονται, υπάρχουν, αντί να είναι σοφρονισμός, είναι κάτι άλλο. Ένα, και δεύτερον, δεν μπορεί να στηρίξει την επανένταξη αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία. Απλώς να πω κάτι, κύριε Καθασόπουλε, αν έχετε την καλοσύνη. Και οι τρεις σας, επειδή είστε βουλευτές και θα μπορούσε το συμβάν αυτό να γίνει και στην εκλογική σας περιφέρεια, εάν πάτε εκεί στους κατοίκους της περιοχής, αυτό που θα σας πούνε στο τέλος ημέρας και πέραν αυτής της αντιπαράθεσης που μπορεί να έχετε, είναι ότι εμείς εδώ στην περιοχή μας είχαμε ένα αστυνομικό τμήμα, το οποίο δεν υπάρχει πια. Έχει συνενωθεί με κάποιο άλλο και δεν υπάρχει περιπολία και δεν νιώθουμε και ασφαλείς. Τι θα τους απαντήσετε εκεί? Ήταν αυτό που απάντησα στην αρχή της τοποθέτησής μου. Ότι η αστυνομία με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων έχει ενισχύσει τον κατασταλτικό της ρόλο και όχι αυτόν ο οποίος θα έπρεπε να είναι, δηλαδή της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. Γι' αυτό υπήρξαν αυτές οι καταργήσεις τμήματων το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ αντίθετα έχουν ενισχυθεί οι μηχανισμοί της αστυνομίας που έχουν κατασταλτικό ρόλο. Τα ΜΑΤ, οι διάφορες άλλες δυνάμεις άμεσης και ταχείας επέμβασης για να καταστήλουν συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις, δημιουργούν τώρα πανεπιστημιακή αστυνομία. Αντί να φροντίσουν ακριβώς να ενισχύσουν αυτόν τον χαρακτήρα τον οποίο θα έπρεπε να έχει η αστυνομία.